Θα μιλήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Ο κύριος Δαβέτας είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα της Ένωσης Κεντρών. Γεια σας, κύριε Δαβέτα. Γεια σας, καλημέρα σας και τι να πω, Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, αληθώς. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να ξεκινήσουμε λίγο από το κλίμα εδώ στην χώρα μας και να πάμε σιγά σιγά στα ευρωπαϊκά. Έχουμε ένα κλίμα έντονο, ένα κλίμα θα λέγαμε με μια αντίκρουση που πολλές φορές ξεπερνάει τα όρια ενός απλού πολιτικού διαλόγου ή μιας απλής πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχουμε μια πόλωση, μια ένταση. Πού νομίζετε ότι θα οδηγήσει αυτό το κλίμα πόλωσης και αν ο ελληνικός λαός από αυτή την ένταση έχει να περιμένει κάτι? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν το θέμα της πόλωσης μπορούμε να πούμε ότι σε ένα βαθμό οφείλεται στο ταπεραμένο μας. Αυτό όμως τον τελευταίο καιρό ξεπερνάει το ταπεραμέντο, γιατί οφείλεται σε μία μάχη η οποία έχει να κάνει με μάχη συμφερόντων. Ναι, να μην το πούμε ότι είμαστε απλά μεσογειακοί τύποι, ας πούμε, και βράζει το αίμα μας. Δεν φτάνει. Όχι, δεν φτάνει αυτό. Εδώ μιλάμε για μάχη συμφερόντων, για ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Μιλάμε για μία έντονη μάχη για την εξουσία. Και αυτή η έντονη μάχη για την εξουσία έχει τα χαρακτηριστικά, αν θέλετε, ενός ταπεραμέντου, το οποίο όμως δεν υπακούει σε ορθολογικά κριτήρια. Δηλαδή, την ίδια μάχη μπορεί να δούμε και σε χώρες ανεπτυγμένες όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ποτέ δεν ξεπερνάμε το μέτρο, διότι το μέτρο είναι πάνω απ' όλα αυτό το οποίο κρατάει τη θεσμική ένωμη τάξη και βάζει στα πλαίσια μια θεσμική. Καλά, ειδικά στη Γαλλία τώρα πολύ... έχω την εντύπωση ότι εδώ και χρόνια, δεκαετίες το έχουν ξεπεράσει το μέτρο και βλέπουμε τι γίνεται και με τα κίτρινα γυλαίκα. Έτσι. Υπάρχει να κάνουμε μια μικρή εξαίρεση εκεί. Θέλω να πω το εξής. Παρά την παρουσία των κίτρινων γυλαίκων και παρότι τα κίτρινα γυλαίκα είναι μια, αν θέλετε, μια νόμιμη συναισθηματική έκφραση αλλά και κοινωνική έκφραση της μεσαίας τάξης της Γαλλίας, παρόλα τα αυτά οι θεσμοί δεν έχουν καταληθεί. Δηλαδή θέλω να πω, το φαινόμενο δεν έχει φτάσει σε τέτοια τοξικότητα, παρότι είναι, βλέπουμε συνεχείς συγκρούσεις ώστε αυτό να επηρεάζει την καθημερινότητα, αν θέλετε, της τηλεόρασης, την καθημερινότητα άλλων πραγμάτων. Για παράδειγμα, τα κίτρινα γυλαίκα είναι ένα θέμα, οι ευρωεκλογές είναι άλλο θέμα. Και η κυρία Λεπέν είναι ένα άλλο θέμα επίσης. Βεβαίως. Η οποία όμως, κυρία Λεπέν, όπως και ο κύριος Μπελανσόν, προσπάθησαν να οικειοποιηθούν τα κίτρινα γυλαίκα. Αλλά για να το πω έτσι, όπως το λέμε νεοελληνικά, το έχω μάθει και εγώ τώρα πια, φάγαν πόρτα και οι δύο. Να το πω έτσι, δεν είναι ωραία έκφραση, αλλά φάγαν πόρτα και οι δύο. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα κίτρινα γυλαίκα. Για τα κίτρινα γυλαίκα, ναι. Αλλά θα το δούμε στο αποτέλεσμα της κάλπης τι ακριβώς έχει συμβεί με όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στην Ευρώπη, κύριε καθηγητά. Διότι θα σας πω πολύ απλά ότι ζούμε την εποχή του φόνου των ονείρων, των ιδεών. Σωστό, κόσμος προσπαθεί να κρατηθεί από μια χειρολαβή που δεν υπάρχει και δυστυχώς έρχεται η κυρία Λεπέν, διάφοροι κύριοι, εν πάση περιπτώσει, στην Αυστρία, στην Ιταλία, στην Ουγγαρία. Σωστό, και προσφέρουν σωστό αυτή την χειρολαβή που όμως είναι αιώλη. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Ζούμε το τέλος της ουτοπίας. Μιας ουτοπίας όμως η οποία ήταν δημιουργικό κίνητρο για να μπορούμε, όπως είπατε σωστά, να ονειρευτούμε και να προσπαθήσουμε να είμαστε δημιουργικοί. Έχετε τώρα διακριβώσει ότι μπορεί να είμαστε οι γονείς των οικοσάριδων που σπάνε τις βιτρίνες, που καίνε, που αδιαφορούν για την πολιτική και ενδεχομένως να είμαστε εμείς που τους έχουμε διδάξει πως η γνώση, για παράδειγμα, ο πολιτισμός, η γνώση μπορεί να είναι χρησιμοθυρική και μόνον. Συμφωνώ και όχι να είμαστε χρήσιμοι, ωφέλιμοι, να προσφέρουμε στην κοινωνία. Συμφωνώ μαζί σας. Βέβαια, εδώ θα ήθελα να κάνω και μια κριτική στο γενικότερο παγκοσμιοποιητικό σύστημα, στην παγκοσμιοποίηση, η οποία έχει δώσει μια προτεραιότητα στο χρήμα. Και αποτέλεσμα αυτού είναι και τα διάφορα κοινωνικά, περιφερειακά αλλά και αρνητικά φαινόμενα που ζούμε. Το χρήμα είναι ο Θεός πια. Δηλαδή, καταργούμε τα πάντα εν ώψη της ελεύθερης αγοράς, εν ώψη του ανταγωνισμού, εν ώψη του κέρδους. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να δώσει ποιότητα στον άνθρωπο, σαν άτομο και σαν κοινωνία. Διότι το μόνο που κάνει είναι να ασχολείται συνέχεια με το κέρδος και με τον έναν ανταγωνισμό, ο οποίος είναι πέρα από κάθε όρια. Ναι, αυτό είναι το ένα. Και το λέτε σωστά σε επίπεδο ευρωπαϊκό, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι τουλάχιστον η δική μου γενιά μεγάλωσε σε μια εποχή, στην εποχή του Κουτσόγιωργα, του Τσοχαντζόπουλου, του αρχηγού που δηλώνει σοσιαλιστής, αλλά ζει αμερικανικά, που χωρίζει τη γυναίκα του, που βρίσκει μια άλλη, που έχει αστρολόγους, που εν πάση περιπτώσει δημιουργείται και μια αίσθηση ενός ονείρου να έχουμε λεφτά. Σε αυτό το πρότυπο μεγαλώσαμε και σε αυτό το πρότυπο κάναμε παιδιά.
Συμφωνώ απόλυτα, όμως μήπως θα πρέπει να κοιτάξουμε σε αυτή την περίπτωση το θέμα της παιδείας. Δεν πρέπει. Βεβαίως και πρέπει. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πριν από λίγο αναφερθήκαμε στη Γαλλία. Όταν η κυβέρνηση Ολάντ θέλησε να αλλάξει τα διάφορα συστήματα, τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, δηλαδή τις λεγόμενες ανθρωπιστικές σπουδές από τα σχολεία, και το πέρασε η Υπουργός Παιδείας Μελκασέμ, ξεσηκώθηκαν όλοι οι διανοούμενοι των Γάλλων με πρωτεργάτη τον Ορνεσόν, τον Ακαδημαϊκό, τον Λουκ Φέρι και τόσους άλλους σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων και έδωσαν φοβερή μάχη με αποτέλεσμα ο Μακρόν με τον νέο του Υπουργό να τα επαναφέρει στην λεγόμενη, αν θέλετε, εκπαιδευτική καθημερινότητα των Γάλλων. Όχι γιατί αυτό αφορά εθνικούς ή εθνικιστικούς λόγους, αλλά γιατί αφορά την καλύτερη ποιότητα μόρφωσης των παιδιών, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, θα έρθουν μετά από εμάς. Άρα λοιπόν, μήπως η παιδεία είναι αυτό στο οποίο πρέπει να δώσουμε βάρος, παιδεία και πολιτισμός, γιατί αυτό θα μας κάνει να σκεφτούμε διαφορετικά την καθημερινότητα, θα μας βοηθήσει να τη δούμε με μεγαλύτερο, καλύτερο τρόπο, καλύτερη επικοινωνία, με αλληλεγγύη, με όλα αυτά τα πράγματα. Έλεγε ο πρόεδρος Νίξον ότι μόνον όταν βρεθείς στην πιο βαθιά κοιλάδα μπορεί να απολαύσεις την θέα από το πιο ψηλό βουνό. Ερώτημα, είμαστε τώρα στην κοιλάδα ή έχει κι άλλο κατηφορικό δρόμο? Και έλεγε επίσης ο πρόεδρος Νίξον ότι όταν βλέπουν στην τηλεόραση τον Κένεντι βλέπουν αυτό που θα ήθελαν να είναι οι Αμερικανοί. Όταν βλέπουν εμένα, βλέπουν αυτό που είναι. Εμείς ακριβώς τώρα τι βλέπουμε? Εμείς βλέπουμε, είμαστε ανάμεσα στα δύο. Απ' τη μία είμαστε λαός ο οποίος του αρέσει να ονειρεύεται και να θέλει πάντοτε να φτιάξει κάτι το καλύτερο. Απ' την άλλη η πραγματικότητα είναι τόσο αρνητική και με αποτέλεσμα να ζούμε σε μια κατάσταση ανάμεσα στα δύο. Με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε σε ποια πορεία να πάμε. Είμαστε λίγο ζαλισμένοι, λίγο συγχυσμένοι. Και εδώ θα πρέπει μια πολιτική απόφαση, μια πολιτική εκλογή να δώσει, αν θέλετε, μια κατεύθυνση προς τη σωστή πορεία. Ποια είναι η σωστή πορεία, θα μου πείτε? Η σωστή πορεία πρέπει να έχει δύο στοιχεία, κατά την ταπεινή μου άποψη. Η μία πορεία είναι η βελτίωση του ατόμου. Η βελτίωση, αν θέλετε, της αυτογνωσιακής μας πορείας. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Λέμε ότι είμαστε Έλληνες. Ποιοι είμαστε, τι θα πει Έλληνα σήμερα? Να το καταλάβουμε. Για να καταλάβουμε ότι είμαστε Έλληνες, μετά θα πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η θέση μας στην Ευρώπη. Γιατί δεν είμαστε μόνο Έλληνες, είμαστε Έλληνες Ευρωπαίοι. Έχουμε ρόλο να παίξουμε στην Ευρώπη. Γιατί γίνονται εκλογές στην Ευρωβουλή? Εγώ, παράδειγμα, γιατί κατέβαινα υποψήφιο στην Ευρωβουλή? Όλοι αυτά τα άτομα τα οποία μιλούν στην Ευρώπη. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, τα προσθέτω το ένα μετά το άλλο. Γιατί βάζουν σαν επικεφαλής των ευρωψηφοδελτίων διανοούμενους και όχι παραδοσιακούς πολιτικούς όπως ήταν παλιά? Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει μια διαμάχη, μια ζύμωση γύρω από τις ιδέες του τι θα είναι και πώς θα ακολουθήσει η επόμενη μέρα στην Ευρώπη. Ποια θα είναι η νέα Ευρώπη? Εδώ λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μόνο με τα εσωτερικά και να χάνουμε τη μάχη την πραγματική που γίνει σε όλη την Ευρώπη ανάμεσα στο μεταναστευτικό, στις διάφορες τάσεις του μεταναστευτικού, ανάμεσα στο θέμα της ασφάλειας, το οποίο είναι επίσης σημαντικό, ή επίσης στο θέμα της ταυτότητας, το οποίο ταυτότητας μπορεί να είναι από επικίνδυνο μέχρι δημιουργικό. Ναι, αυτό το ζήτημα της ταυτότητας που βάζετε είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπω διάχυτο πλέον, αν όχι στον επίσημο διάλογο σε σχέση με το ζήτημα των ευρωεκλογών, στο παρασκήνιο. Αλλά φαίνεται ότι είναι καθοριστικό και το ζήτημα είναι από ποια άποψη το βλέπει κανείς. Δηλαδή το ζήτημα της ταυτότητας επανέρχεται και με έναν τρόπο που παραπέμπει δυστυχώς σε άλλες εποχές και δεν θέλω τώρα να παραλληλήσω την δική μας εποχή με την εποχή του Μεσοπολέμου. Νομίζω θα ήταν άδικο για την δική μας εποχή αυτό. Και θα ήταν και λίγο ιστορικά διαφορετικό. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το εξής. Σε περίπτωση που εμείς θέλουμε να δούμε να επανέλθουμε σε μια κατάσταση ταυτότητας, θα πρέπει η ταυτότητα να είναι κάτι το οποίο να μην μας κλείνει στον εαυτό μας. Ναι. Να μπορούμε μέσα από τον εαυτό μας... Συνήθως έχει ένα στοιχείο περιχαράκωσης όμως, αυτό που λέτε. Με ποια προϋπόθεση όμως? Εάν αυτό το πράγμα είναι μέσα από τη γνώση του εαυτού μας προς τον άλλον, η ίδια η ταυτότητα εμπεριέχει το ταυτόν, αλλά το οποίο ταυτόν είναι ανοιχτό προς το διαφορετικό, γιατί το ταυτόν δεν έχει όρια. Λοιπόν, δεν μπορώ να ορίσω τον εαυτό μου.
Τα λέτε ωραία, κύριε Δαβέτα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Αλλιώς αυτό θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι κατεβαίνουμε με την Ένωση Κεντρών. Σωστά. Μην γίνει κανένα λάθος. Ωραία, εντάξει, εντάξει, γιατί θέλουμε και ψήφους. Λοιπόν, για τους λόγους αυτούς θέλω τη στήριξη. Λοιπόν, κύριε Δαβέτα, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή δύναμη να έχετε. Γεια σας. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός